Και θα πάμε να συνδεθούμε με τον Θανάση Ευγερινό, γιατί έχουμε νεότερα από το μακελιό στη Ρωσία. Θανάση, μας ακούς? Γεια σας και πάλι από τη Μόσχα. Φαίνεται πως τερματίστηκε αυτή η τραγωδία στην πόλη Πέρμ των Ουραλίων. Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης έχει συλληφθεί. Μάλιστα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Όμως δυστυχώς έχει προλάβει με τα τυφλά πυρά του εναντίον φοιτητών του Πανεπιστημίου της πόλης να σκοτώσει τουλάχιστον 5 και να τραυματίσει άλλους 6. Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές πληροφορίες μας ότι είναι και ο ίδιος φοιτητής. Είχε νωρίτερα σήμερα πριν την επίθεση γράψει ένα εκτενές παραλυρηματικό σημείωμα στο λογαριασμό του σε κοινωνικό δίκτυο, λέγοντας ότι σχεδίαζε εδώ και χρόνια το σημερινό του έγκλημα. Ξεκαθαρίζει ότι έδρασε μεμονωμένα, αυτοχαρακτηρίζεται απολύτικος και άθρησκος και λέει ότι επιτέθηκε εναντίον των συμφοιτητών του γιατί ο κόσμος έχει σαπίσει και είναι άπαντες από μέσα σάπιοι. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλο το ρεπορτάζ θα υπάρχει στο μεσημεριανό δελτίο του Open που θα το παρακολουθήσετε, θα παρακολουθήσετε αναλυτικότερα όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση αυτή.